Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Η σημερινή μας εκδήλωση, όπως υπόθηκε ήδη, πραγματοποιείται 80 χρόνια από το πογκρόμ των ταγμάτων ασφαλείας σε βάρος των αναπήρων αγωνιστών στα νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται το συνεχιζόμενο έγκλημα με θύμα τον Παλαιστινιακό λαό από κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Τα θύματα, χιλιάδες, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οι εικόνες αποτρόπαιες. Από τη βαρβαρότητα δεν έχουν εξαιρεθεί και τα νοσοκομεία. Επιθέσεις ακόμα και με τάγκς, καταστροφές επτέρειες και θαλάμους, δολοφονίες υγειονομικών και γιατρών. Οι ζωές των ασθενών, ακόμα και νεογνών, σε κίνδυνο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τον περασμένο μήνα, περίπου 10.000 Παλαιστίνοι, ασθενείς προσωπικό, εκτοπισμένοι από τις μάχες, ήταν στιβαγμένοι στα νοσοκομεία, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, με δεκάδες ασθενείς, ανάμεσά τους και νεογνά, να κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, λόγω έλλειψης ρεύματος για τα μηχανήματα που τους υποστηρίζουν. Η εικόνα με τα νεογέννητα μωρά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, τυλιγμένα με κουβέρτες στο πάτωμα, γιατί οι θερμοκοιτίδες δεν λειτουργούσαν, θα μπορούσε να είναι η εικόνα της απανθρωπιάς του κράτους του Ισραήλ και των άλλων καταρριστικών κρατών που υποστηρίζουν, βαφτίζοντας τη σφαγή ως δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Δυστυχώς, η εικόνα αυτή δεν είναι μοναδική, είναι πολλές αυτές οι εικόνες. Το κοινό νήμα που συνδέει τα δύο εγκλήματα, τα οποία κατά τα άλλα τα χωρίζουν δεκάδες χρόνια, δεν είναι απλά ο τόπος θέλεσής τους, δηλαδή τα νοσοκομεία, αλλά ο ένοχος, ο δράστης, που δεν είναι άλλος από τον καπιταλισμό, που μακελεύει, δολοφονεί τους λαούς για τα κέρδη, εξαναγκάζει σε προσφυγιά και μετανάστευση. Ο πόλεμος, όπως καλά γνωρίζουμε, δεν ξεσπάσει κενό αέρος. Είναι αποτέλεσμα των τεράστιων ανταγωνισμών που αναπτύσσονται μεταξύ των καταλληστών σε καιρό ειρήνης και όταν αυτοί οι ανταγωνισμοί φτάνουν στο σημείο που τα τραπέζια των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν σε αυτά να γίνει κατάλληλη μοιρασιά, τότε τον λόγο τον έχουν τα όπλα. Ο πόλεμος λοιπόν βρίσκεται στο DNA του καταλληστικού συστήματος. Έτσι προέκυψε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι και όσοι πόλεμοι ακολούθησαν και ακολουθούν ως τις μέρες μας. Με αυτή την έννοια, η σημερινή μας εκδήλωση έχει διπλό χαρακτήρα. Αποτελεί τιμή για όλους εκείνους και εκείνες, ανάπηρους αγωνιστές και αγωνίστρες, που πάλεψαν ενάντια στο φασισμό-ναζισμό για την απελευθέρωση, έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα για τη ελευθερία του λαού στα χρόνια της κατοχής του εαμικού απελευθερωτικού αγώνα. Και ταυτόχρονα έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που παλεύει να ζήσει σε ελεύθερη πατρίδα χωρίς κατοχή και κατοχικά στρατεύματα και στους Παλαιστίνιους υγειονομικούς που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιθάψουν το λαό της Παλαιστίνης. Επιστρέφοντας 80 χρόνια πίσω, θα θέσουμε αρχικά σε απλές γραμμές το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου. Μετά τον Ιταλο-Ελληνικό πόλεμο, την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα και την επιβολή της τριπλής κατοχής, η μεγαλύτερη μερίδα της αστικής τάξης και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι τάχθηκαν υπέρ του Βρετανικού υπερασπισμού και ακολούθησαν τον βασιλιά και τον Βρετανικό στρατό στο Λονδίνο και στο Κάιρο στη συνέχεια. Ήλπιζαν ότι μια θετική έκβαση του πολέμου για τη Μεγάλη Βρετανία θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν στην εξουσία μετά τον πόλεμο. Ένα μικρότερο τμήμα της αστικής τάξης και των πολιτικών δυνάμεων συνεργάστηκε ανοιχτά με τις αρχές κατοχής, είναι οι γνωστοί δοσύλλογοι, ποντάρντας τη νίκη του φασιστικού άξονα. Τέλος, ένα τρίτο τμήμα παρέμεινε απαθές, συνεχίζοντας τις οικονομικές του δοσοληψίες με τις αρχές κατοχής, περιμένοντας να δει πού θα γύρει η πλάστηγα του πολέμου. Μόνο μια μειοψηφία των αστών προσπάθησε σε μια πορεία να ιδρύσει
ολιγομελείς αντιστασιακές οργανώσεις και ακόμα λιγότερο ήταν εκείνοι που στήριξαν το ΕΑΜ, αποδεχόμενοι μόνο το στόχο της εθνικής απελευθέρωσης, όχι όμως και τις κοινωνικές του διακηρύξεις. Στην πράξη, λοιπόν, το σύνολο της αστικής τάξης άφησε στην καλύτερη των περιπτώσεων το λαό έρμο στις δυνάμεις κατοχής, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την κλιμάκωση της ταξικής εκμετάλλευσης, τον λοιμό και τις εκτελέσεις των διοκτητών και των ντόπιων συνεργατών. Αντίθετα, αν και το ΚΚΕ βρέθηκε στην κατοχή βαριά πληγωμένο από τις σκληρές διώξεις της δικτατορίας του Μεταξά, οι ελάχιστοι απομείναντες κομμουνιστές, μαζί με όσους κατόρθωσαν να αποδράσουν από τις φυλακές και τις εξορίες, αφού είχαν παραδοθεί από την δικτατορία στις δυνάμεις κατοχής, πρωτοστάτησαν στην τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΚΚΕ και της συγκρότησης του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και των άλλων ΕΑΜικών οργανώσεων. Το ΚΚΕ υπήρξε ο νους, η ψυχή και ο καθοδηγητής του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα. Η πρώτη οργάνωση που ιδρύθηκε από στελέχη του ΚΚΕ που δραπέτευσαν από τις εξορίες ήταν η Εθνική Αλληλεγγύη, το Μάιο του 1941. Η Εθνική Αλληλεγγύη φρόντισε άστερους και πεινασμένους, διωκόμενους αγωνιστές, οργάνωσε ιατρία και νοσοκομεία, ενίσχυσε τον άμαχο πληθυσμό με τρόφιμα και ρυθμισμό. Στις 16 Ιουλίου 1941 ιδρύθηκε το Εργατικό ΕΑΜ, που είχε ως βασικό στόχο να υπερασπίσει τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και να συμβάλλει στην απελευθερωτική πάλη του λαού. Στις 27 Σεπτέμβρη ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Στις γραμμές του συσπηρώθηκαν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης, της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς, των επαγγελματοβιοτεχνών, τα μεγάλα τμήματα της νεολαίας, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός αξιωματικών, όπως και κατώτερων κληρικών. Στις αρχές Γενάρη 1942, και ενώ είχε προηγηθεί σχετική προεργασία, συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και αποφάσισε την ίδρυση Πανελλαδικού Απελευθερωτικού Στρατού. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, στις 2 Φλεβάρι, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική σύσκεψη του ΕΛΑΣ. Στο μεταξύ, η πολεμική σύγκρουση της Ιταλίας και συνήθεια της Γερμανίας με την Ελλάδα οδήγησε στον τραυματισμό 61.179 στρατιωτών και 1.484 αξιωματικών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περίπου 25.000 παγόπλοι. Ένας μεγάλος αριθμός των τραυματιών των αναπήρων συγκεντρώθηκε στην Αθήνη μετά την κάθοδο των Γερμανών. Ανάμεσά τους ήταν και η μεραρχία της Κρήτης, όπου μονώθηκε στην Αθήνα, ανάπηρε τη Μακεδονία και άλλες περιοχές της χώρας που δεν μπορούσαν να γυρίσουν στον τόπο καταγωγής τους ή αν γύριζαν θα ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο γιατί τα τραύματά τους ήταν ανοιχτά, είχαν ανάγκη από νοσοκομιακή περίθαλψη. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο ανάπηρος αγωνιστής Αριστίδης Μούχαλος, χιλιάδες ανάπηροι πολέμου μέναμε σχεδόν μοιρασμένοι σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας. Τότε, καθώς και σε άλλα κτίρια που είχαν μετατραπεί προσωρινά σε νοσοκομεία για να κλείσουμε τις πληγές μας από τον πόλεμο. Παρά τις ανοιχτές ακόμα πληγές, τα τραύματα, τον πόνο, πολλοί από τους αναπήρους δεν λούφαξαν. Τα νοσοκομεία της Αθήνας μετατράπηκαν σε μία πορεία, όπως το έγραψε ένας άλλος αγωνιστής, ο Σπύρος Δημητάς, σε ελεύθερες αντιστασιακές εστίες. Ήταν κάστρα, όχι ένοπλα, αλλά οπλισμένα με τις καρδιάς των τροφίμων του στο πύρο. Οι αγώνες των αναπήρων ξεκίνησαν ήδη από τον πρώτο χρόνο της κατοχής. Στα τέλη του 1941, οι ανάπηροι σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας κατέβηκαν σε απεργία πείνας με αιτήματα τη βελτίωση της ζωής και της περίθαλψής τους. Με τη λαϊκή συμπαράσταση πέτυχαν την ερική και προσωρινή ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Σύμφωνα με μια κατοπινή μαρτυρία, ο λαός αποκαλούσε τους ανάπηρους αγωνιστές που πάλευαν πάνω στα καροτσάκια τους μηχανοκίνητα ή ζωντανή σημαία.
Ανάπηροι αγωνιστές συμμετείχαν επίσης στην κινητοποίηση και στην κατάθεση στεφάνων στον Άγνωστο στρατιώτη που έγινε με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ στην Αθήνα την 28 Οκτώβρη 1941. Ο αγώνας των αναπήρων άρχισε να παίρνει πιο οργανωμένα χαρακτηριστικά μετά την ίδρυση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου 1940-1941, στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι κομμουνιστές. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συμμετείχαν οι κομμουνιστές Διονύσης Γονατάς ως αντιπρόεδρος και ο Ηλίας Τζαμουράνης ως Γενικός Γραμματέας. Στις 4 Γενάρη 1942 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συνδέσμου, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόσωποι από τα νοσοκομεία της Αθήνας και αποφασίστηκε η οργάνωση διαδήλωσης για τη βελτίωση του συσίτιου των αναπήρων. 4 μέρες μετά, στις 8 Γενάρη του 1942, πάνω από 2.000 κουτσί, στραβοί, κουλοχέριδες, παράλυτοι, φτουκιάριδες, άλλοι πάνω στα νεκρικά καροζάκια, άλλοι στις πλάτες των δυο ιερών και άλλοι κρατώντας τις πατερίτσες και τις μαγούρες, όπως διαβάζουν σε πηγή της εποχής, πορεύτηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Στο γραφείο του δοσίλογου Πρωθυπουργού Γεώργιου Τσολάκοβου απέτησαν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Φαΐ, φάρμακα, ιατρική περίθαλψη. Κάτω από την πίεση, ο Τσολάκοβου υποσχέθηκε ότι θα κάνει δεκτά τα αιτήματα, μα εκείνη τη στιγμή έφτασαν στο χώρο Γερμανοί και Ιταλοί μαζί με χωροφύλακες, οι οποίοι επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους αναπήρους. Ακολούθησε κανονική μάχη. Οι πατερίτσες, οι μαγούρες, τα βγαλμένα ξύλινα τεχνητά πόδια έκαναν και αυτά αράδα το καθήκον τους στα ξεροκέφαλα και στις πλάτες των Γερμανοϊταλών και των δορυφόρων τους. Ύστερα από μια ώρα, οι ανάπηροι μάζεψαν τους τραυματίες τους και επέστρεψαν στα νοσοκομεία τους, έχοντας όμως κάνει μια πρώτη μαζική κινητοποίηση και αποδεικνύοντας ότι δεν θα δεχτούν να καταδικαστούν σε αργό θάνατο. Στις 26 Γενάρη ακολούθησε νέα κινητοποίηση. 6.000 περίπου ανάπηροι διαδήλωσαν και πάλι στο κέντρο της Αθήνας με κατεύθυνση την πλατεία Κολοκοτρώνη, όπου τότε ήταν τα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής Διανομών. Εκεί, Επιτροπή Αναπήρων εξέθεσε τα αιτήματα των συγκεντρωμένων και έγιναν δεκτά. Στις 25 Μάρτιο 1942, οι ανάπηροι ήταν πάλι επικεφαλής της Λαϊκής Διαδήλωσης για το γιορτασμό της επετείου της Επανάστασης του 1821. Η κινητοποίηση χτυπήθηκε από Ιταλούς και ακολούθησαν συγκρούσεις που κράτησαν αρκετή ώρα. Σε μια πορεία με την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ Αθήνας, η οργάνωση των αναπήρων έκανε σημαντικά βήματα. Σε κάθε νοσοκομείο εκλέχθηκε μια πενταμελής επιτροπή. Οι νοσοκομιακές επιτροπές ήταν μια από τις μεγάλες κατακτήσεις των αναπήρων, καθώς με αυτές πήραν στα χέρια τους τη διαχείριση των φαρμάκων και των τροφίμων και έκαναν πέρα τις διοικήσεις που είχαν διορίσει οι κατοχικές δυνάμεις. Η δύναμη των νοσοκομιακών επιτροπών αναγνωρίζεται και από τους αντιπάλους του αμυντικού κινήματος. Σε αναφορά του, ένα συνταγματάρχης του Υπηκού σημείωνε ότι πολύ πριν την άνοιξη του 1943, στο 3ο και στο 8ο στρατιωτικό νοσοκομείο, είχαν εμφανιστεί τα σπέρματα του κομμουνισμού και ταχαίως είχαν ανδρωθεί εις πυρήνας και επιτροπάς ουσιαστικά διευθύνουσας τα καταστήματα τάφτα. Ένας άλλος λοχαγός ανέφερε ότι στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν είχε δημιουργηθεί κομμουνιστικό συμβούλιο, εννοώντας την νοσοκομιακή επιτροπή, στο οποίο συμμετείχαν δύο κομμουνιστές ανάπηροι, τους οποίους κατονόμαζε, και κατέληγε ότι τα πάντα στο νοσοκομείο εξαρτιόνταν από αυτούς. Το 85-90% των αναπήρων στα νοσοκομεία της Αθήνας στήριζε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ Αθήνας, ενώ όπως σημείωνε ο Βασίλης Μπαρζιώτας, ήταν τόση η αγάπη τους προς το ΚΚΕ, ώστε οι ανάπηροι, με απόφαση που ψηφίστηκε από όλους, έκοβαν ένα μέρος από το συσίτιό τους και το έδιναν στα στελέχη της ΚΟΑ και του ΕΑΜ, που δούλευαν σκληρά και πάντα με τον ξένο χαρακτηρική μυστική
και πεινασμένοι. Οι πρόεδροι των νοσοκομιακών επιτροπών συγκροτούσαν την Πανοσοκομιακή Επιτροπή, η οποία είχε ευρύτερο καθοδηγητικό ρόλο στον αγώνα των αναπήρων. Πρόεδρος της Πανοσοκομιακής Επιτροπής ήταν ο λογοτέχνης Θέμος Πορνάρος με το ψευδόνυμο του Μπάρος. Οι νοσοκομιακές επιτροπές, ανάμεσα σε άλλα, οργάνωσαν σχολές για γράμματος μες στα νοσοκομεία, θεατρικές παραστάσεις, μουσική ορχήστρα, βιβλιοθήκη και διαλέξεις. Στις 16 Ιουλίου 1942, στη διαδέλωση που συμμετείχε που έγινε στην Αθήνα, συμμετείχαν και 1.800 ανάπηροι και τραυματίες με μεγάλο πανό που έγραφε «Πεινάμε στη Σίτια». Στα μέσα του Αυγούστου 1942, οι ανάπηροι κατέβηκαν σε απεργία πείνας, καθώς παρά τις υποσχέσεις, η κατάστασή τους παρέμενε άθλητη, με ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής, φάρμακα και άλλο ιατροφαρμακευτικό υλικό. Για την καθοδήγηση του αγώνα βγήκε επιτροπή με αντιπροσώπους από όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας. Ο ριζοσπάστης στις αρχές του Σεπτέμβρη καλούσε το λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη. Καθήκον δικό μας, καθήκον όλου του αθηναϊκού λαού είναι να σώσουμε τα αγαπημένα μας παιδιά που έγιναν σακάτικα πολεμώντας για την ελευθερία της πατρίδας. Όλος ο αθηναϊκός λαός, όλες οι επιστημονικές, εργατικές και λαϊκές οργανώσεις πρέπει να απαιτήσουν την άμεση απόλυση των συμπληκτέντων αναπήρων. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν εύκολος. Οι αστιφύλακες έκαναν επίθεση στο πρώτο νοσοκομείο, η οποία όμως αποκρούστηκε. Ορισμένοι δεν άντεξαν στο βάσανο της πείνας και έπεσαν μαχόμενοι. Ύστερα από αρκετές μέρες, η κατοχική κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχθεί τα αιτήματα των αναπήρων. Έτσι, η Επιτροπή αποφάσισε να λυθεί η απεργία και ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες της Αθήνας έφτασαν στα νοσοκομεία για να σφίξουν το χέρι στους αναπήρους και να τους προσφέρουν από το εστέρημά τους ό,τι μπορούσαν. Οι κατοχικές αρχές για να αντιμετωπίσουν τον αγώνα των αναπήρων σχεδίαζαν τη μεταφορά των βαριά αρρώστων στα μέθανα. Η επιχείρηση αυτή συνάντησε φυσικά την αντίδραση των αναπήρων, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατέβηκαν και σε διαδήλωση στις 6 Οκτώβριου του 1942. Στις αρχές του 1943, οι συνθήκες διαβίωσης των αναπήρων παρέμειναν δύσκολες, μα και η μαχητική τους διάθεση άκαμπτη. Η φωνή των αναπήρων έγραφε χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην έχουμε χέρια, πόδια, μάτια κτλ., όμως έχουμε καρδιά. Ξέρουμε να παλεύουμε για τη ζωή μας και τη ελευθεριά μας. Αυτό το έχουμε δείξει με τόσους ηρωικούς αγώνες, παλεύοντας και επιβάλλοντας με τις καθόδους μας να μην μας διαλύσουν τα νοσοκομεία και να μας πετάξουν στους δρόμους και για τόσα άλλα ζητήματα, άλλοτε μόνοι μας και άλλοτε στο πλευρό του υπόλοιπου αθηναϊκού λαού. Το ίδιο διάστημα, ιδίως μετά τη μεγάλη νίκη του κόκκινου στρατού στο Στάλινγκραντ στις 2 Φλεβάρι 1943, η συντριβή του άξονα άρχισε να γίνεται χειροπιαστή ελπίδα και βεβαιότητα των εργατικών λαϊκών μαζών, με αποτέλεσμα το δυνάμωμα των απελευθερωτικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αμέσως μετά την νίκη στο Στάλινγκραντ, τέθηκε το ζήτημα της πολιτικής επιστράτευσης Ελλήνων εργαζομένων με σκοπό να σταλούν χειροματικά έργα στο ανατολικό μέτωπο ή σε πολεμικά εργοστάσια. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ πρωτοστάτησαν ώστε να ματαιωθεί η επιστράτευση. Οι πρώτες κινητοποιήσεις έγιναν στις 23-24 Φλεβάρι. Στις 23 πραγματοποιήθηκε απεργία και την επόμενη χιλιάδες λαού ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Οι ανάπηροι έγραφε ελευθεριά, όργανα της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, έκαναν γιουρούση και βγήκαν σκαρφαλώντας με τις πατερίτσες στο πολιτικό γραφείο. Στο Υπουργείο Εργασίας, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και κάψαν ένα μέρος των αρχείων. Στις συγκρούσεις με τους Ιταλούς, ο λαός της Αθήνας μέτρησε 57 τραυματίες και ένα νεκρό. Ήταν ο κομμουνιστής, μέλος του ΕΑΜ και του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου 1940-1941, κουτσός για τα δύο πόδια Διονύσης Δημακόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε αργότερα. Η ταφή του έγινε στο περίβολο του 3ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου με τη συμμετοχή πολλών αναπήρων και λάδων.
σε εκδήλωση τιμής, οι ανάπηροι κάτσαν πένθος 9 μέρες και στα νοσοκομεία ανεβάστηκαν μαύρες σημαίες εκδίκησης. Σύμφωνα με μια μαρτυρία, οι ανάπηροι αγωνιστές ανέλαβαν καθήκοντα και στη διαφώτιση, αξιοποιώντας και όσα είχαν βιώσει ήδη για να αποτρέψουν όσους προσέρχονταν στις υπηρεσίες καταγραφής. «Κοιτάξτε μας», πως μας σημάδεψε ο πόλεμος, «τα ίδια και χειρότερα σας περιμένουν», τους έλεγα, ανάμεσα σε άλλα. Στις 5 Μάρτη, και αφού πριν δύο μέρες το διάταγμα για την επιστράτευση είχε σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, το ΕΑΜ και το εργατικό ΕΑΜ κήρυξαν γενική απεργία. Η κινητοποίηση ήταν τεράστια. Οι υπολογισμοί της περιόδου κάνουν λόγο για 200.000 λαού, με τους ανάπηρους και τους τραυματίες να είναι στην κεφαλή της πόλης. Οι διαδηλωτές κατέλαβαν το Υπουργείο Εργασίας, έκαψαν τους καταλόγους της επιστράτευσης, ενώ ένοπλες ομάδες περιφρούρησης απάντησαν στους πληροφορισμούς της αστυνομίας. Οι νεκροί διαδηλωτές ξεπέρασαν τους 18 και τους 135 τραυματίες. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Γιώργος Μαρινάκης, νοσηλευόμενος και αυτός σε κάποια από τα νοσοκομεία της Αθήνας. Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ και καπετάνιος του 8ου Λόγου του Ελλάς Αθήνας. Κυδεύτηκε και αυτός στο προάβλιο του 3ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου που ήταν εδώ στους Αμελόκηπους. Η επιστράτευση ματαιώθηκε, ο λαός με την καθοδήγηση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ είχε πετύχει μια σημαντική νίκη. Στις 25 Ιουνίου 1943, με απόφαση του ΚΚΕ, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στην τρομοκρατία των κατοχικών αρχών, τις συλλήψεις και τις εκτελέσεις. Λίγες μέρες πριν είχαν εκτελεστεί στο Πούλμοβο 106 κομμουνιστές, που ήταν φυλακισμένοι την εποχή του Μεταξά, στην Ακροναθλία και την Ανά. Η κινητοποίηση κράτησε μέχρι το μεσημέρι και αντιμετωπίστηκε με λύσα και πεμπύρα τους φασίστες. Ανάμεσα στους νεκρούς, μια νεαρή επονήτησα και ο Αλέκος Μοσκούδης, κομμουνιστής και στέλεχος του ΕΣΑΠ, είχε αναπηρία 85%. Στις 22 Ιουλίου, μια λαοθάλασσα έχει ξανά στους δρόμους της Αθήνας ενάντια στην επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία. Τα γερμανικά τάγκς επιχείρησαν να διαλύσουν τις φάλαγγες των διαδηλωτών. Πάνω από 300.000 ήταν στον δρόμο. Στο πόδι όλη η Αθήνα. Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 30 και τραυματίστηκαν 200 διαδηλωτές. Ανάμεσα στα θύματα, ο Αντώνης Παπαδοσταυράκης, ανάπηρος του Ιταλοϊλικού πολέμου. Η μαχητική συμμετοχή των αναπήρων σε όλες τις μαζικές εκδηλώσεις, όπως έχει σωστά επισημανθεί, προκαλούσε θύελα αγωνιστικού ενθουσιασμού. Η παρουσία τους ενίσχυε το πείσμα, την αντοχή του λαού γαλβάνιζε τα πλήθη. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Γιάννης Ρίτσος κατέγραψε ποιητικά την παρουσία των αναπήρων στις διαδηλώσεις. «Τρέχουνε τα καρότσια των αναπήρων, σπρωγμένα απ' τα ζήτη», έγραψε. Όπως έχει γίνει αντιληπτό από όσα έχουμε ήδη αναφέρει μέχρι τώρα, ο ΕΣΑΠ, οι αγωνιστές ανάπηροι, αποτελούσαν καρφί στο μάτι των κατοχικών αρχών. Τα νοσοκομεία είχαν μετατραπεί σε εστίες αντιστασιακής δράσης, καταφύγια καταδιωκόμενων, ενώ χρησιμοποιούνταν επίσης ως κέντρα αποθήκευσης και διανομής εφοδίων, που προορίζονταν και τους καταδιωκόμενους ή τους αντάρτες. Είχαν γίνει, όπως γράφηκε χαρακτηριστικά, βάσεις εαρμικής δύναμης. Όλα αυτά τα γνώριζαν καλά οι φασίστες, καθώς η ειδική ασφάλεια παρακολουθούσε τις κινήσεις των εαρμητών και ειδικά των μελών των νοσοκομειακών επιτροπών. Εν τω μεταξύ, είχε σχηματιστεί η δοσιολογική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράι εις γνώση των Βρετανών και με τη στήριξη των βασικών αστικών πολιτικών δυνάμεων και είχαν δημιουργηθεί τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία συγκροτήθηκαν για να χτυπήσουν το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, που μετά τη ευκολόγηση της Ιταλίας απέκτησε μεγάλες ποσότητες οπλισμού και είχε αναπτύξει τη δράση του σε όλη τη χώρα.
Τα νοσοκομεία θα θεσίλωναν επίσης ως μια στήριξη για τη μάχη για την απελευθέρωση της Αθήνας και υπήρχε μάλιστα και σχετικός καταμερισμός για κάθε νοσοκομείο. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην απόφαση των κατοχικών αρχών να χτυπήσουν τα νοσοκομεία. Προήμιο της επίθεσης αποτέλεσε η σύλληψη των κομμουνιστών Διονύση Γονατάκη Ηλία Τζαμπουράνη, στελεχών του ΕΣΑ, στις 26 Νοέμβρη και η εκτέλεσή του την επόμενη μέρα στο Βουδί. Ο πρώτος είχε γενική παράλυση και ο δεύτερος κομμένος και τα δυο πόδια, αναπηρία 55%. Οι δύο ανάπηροι, καθοδηγητές του αγώνα, καθώς δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι, δέθηκαν πάνω σε καρέκλες και έπεσαν ηρωικά μαζί με 17 ακόμα αγωνιστές. Το μεγάλο έγκλημα, το πογκρόμ σε βάρος των αναπήρων, το διέπραξαν τα τάγματα ασφαλείας τη νύχτα της 29ης προς 31η Νοέμβρη 1943. Η επίθεση στους αναπήρους ήταν η πρώτη επιχείρηση των κατασφαλιστών σε βάρος του ΕΑ, σε βάρος του λαού μας. Η περιγραφή του ριζοσπάστη είναι συγκλονιστική. Από το βράδυ, όλη η δύναμη των ταγμάτων ασφαλείας, ενισχυμένη από χαφιέδες της ασφάλειας και των ΕΣΕΣ, κύκλωσαν τα νοσοκομεία. Τα ξημερώματα άρχισαν πύρνα αυτόματα όπλα και πολυβόλα και όρμησαν μέσα. Τα όρια που διαπράχθηκαν ήταν περίγραμμα, χτυπώντας δεξιά και αριστερά στα κρεβάτια, τους νοσοκόμους, τους γιατρούς, τις αδερφές, χωρίς καμιά διάκριση, μετέβαλαν τους θαλάμους σε σφαγή. Έστειλαν τα κρεβάτια να πήρουν με καμένα πόδια, χέρια, τυφλούς, παράγοντες, μανιτές, πληγές. Τους τράβηξαν γυμνούς, τίποτα τους αλήθεια. Σ' άλλους έδιναν κλωτσιές και τους κατρακυλούσαν στον δρόμο και άλλους τους πετούσαν σαν σακιά μέσα στα αυτοκίνητα. Το προσωπικό δεν είχε καλύτερες μεταχείρισεις. Στιβαγμένοι στις πλούβες, 50-50 ανάπηροι, νοσοκόμοι, αδερφές, γιατροί και καθαρίστηνες, όλοι κλείστηκαν στις φυλακές Χατζηκώστα. Ένας εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού, που κατέθεσε αργότερα στη δίκη της ειδικής ασφάλειας μετά την απελευθέρωση, ανέφερε: όταν συνελήφθησαν οι ανάπηροι, οδηγήθηκαν αγελιδών, γυμνοί, από τα κρεβάτια τους στις φυλακές του Χατζηκώστα. Δεν τους επέτρεψαν ούτε τα ξύλινα πόδια τους να φορέσουν, ούτε τα ρούχα τους να πάρουν μαζί τους. Η κατάσταση των 2.000 συλληφθέντων αναπήρων ήταν τόσο άθλια, ως το ελεγχτός διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού προέβη η συντονότατη διαμαρτυρία εις τον Ράλη. Την επόμενη μέρα, ο Ιωάννης Ράλης ανακοίνωσε δημόσια ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πολιορκήσει δια των κρατικών οργάνων της τάξεως τα νοσοκομεία, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο διοικούνταν από εγκληματικά όργανα που υπάρχουν μόνο εις τα διαταγάς του κομμουνισμού. Λίγες μέρες μετά, στις 13 Γενάρη 1944, 324 άτομα από τους συλληφθέντες, ανάπηρους και τραυματίες, μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Χατζηκώστα στο Χαϊδάρι και παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Αργότερα μεταφέρθηκαν εκεί κι άλλοι, συνολικά 850. Από αυτούς, 280 εκτελέστηκαν και 170 στάθηκαν στην Γερμανία. Ανάμεσα στα θύματα που έδωσαν οι ανάπηροι ήταν και ο Γιώργος Λασκαρίδης, ανάπηρος με κομμένα και τα δυο πόδια, που εκτελέστηκε τον Μάρτιο του 1944 στον μπλόκο της Καλογρέζας. Όσοι επιβίωσαν, συνέχισαν τον αγώνα, δεν λύγησαν. Είναι η χαρακτηριστική μαρτυρία ενός αγωνιστή που έπαθε κρυοπαγήματα στον Ιταλοελληνικό πόλεμο και νοσηλευόταν τότε στο 3ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Θέλανε να μας ακροτηριάσουν το ηθικό, μα δεν τα κατάφεραν. Μερικές κουβέντες για τα χρόνια μετά την απελευθέρωση της χώρας. Η αστική τάξη με το σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, εκμεταλλευόμενη και τις αδυναμίες της επεξεργασίας του ΚΚΕ και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, που διαχώριζαν την πάλη για την εθνική απελευθέρωση από αυτή για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, θέλησε να αφοπλίσει τον ενόπλο λαό. Τότε αποδείχθηκε ότι η στρατηγική που ακολουθούσε τότε το κόμμα μας, ο διαχωρισμός της πάλης ενάντια στον κατακτητή από την πάλη για την κατάκτηση της εξουσίας, η επιδίωξη της εθνικής ενότητας και της δημοκρατικής ομαλότητας,
δεν μπορούσε να οδηγήσει στη δικαίωση των λαϊκών πόθων. Για ακόμη μια φορά στην ιστορία, βεβαιώθηκε ότι ανάμεσα στον καπιταλισμό και στον σοσιαλισμό δεν υπάρχει ενδιάμεση πολιτική εξουσία, ούτε ειρηνικό πέρασμα από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, ούτε φυσικά φιλολαϊκή διαχείριση του καπιταλισμού. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, το κόμμα μας, παρά τις προηγούμενες αδυναμίες που εκθέσαμε με συντομία, αρνήθηκαν να υποταθούν και έτσι ακολούθησε η ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944 και κατόπιν η ένοπλη ταξική αναμέτρηση στα χρόνια 1946-1949 μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και του Κυβερνητικού Στρατού. Οι ανάπηροι αγωνιστές έδωσαν θύματα και σε αυτές τις μάχες, ενώ ορισμένοι βρέθηκαν εξόριστοι και στη Μέση Ανατολή στο στρατόπεδο της Ελλάδας. Σε αυτές τις συνθήκες, οι ανάπηροι αγωνιστές συνέχισαν να αγωνίζονται να διεκδικούν. Στις 2 Δεκέμβρη 1944, περισσότεροι από 2.000 ανάπηροι τραυματίες του αλβανικού μετόπου διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας. Πλάι στον ΕΣΑΠ, συγκροτήθηκε η Παλήμια Ένωση Αναπήρων και Τραυματιών Εθνικό Περιφερειακού Αγώνα 1941-1945, καθώς χιλιάδες ήταν πλέον οι ανάπηροι αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς. Η Πανελλήνια Ένωση διεκδικούσε τη αξιοδότηση των ανίκανων προσεργασία, την παροχή νοσοκομιακής και ιατροφαρμακευτικής νοσηλείας και περίθαλψης, τη χορήγηση ορθοπαιδικών μηχανημάτων και προσθετικών μελών στους ακροτηριασμένους και άλλα. Το αστικό κράτος δεν έμεινε στα δεδομένα χέρια και αντιμετώπισε με πυγμή τους ανάπηρους αγωνιστές, οι οποίοι διώχθηκαν, βασανίστηκαν, τράβηξαν και αυτοί τον δρόμο της εξορίας, της φυλακής, όπως και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές. Το αστικό κράτος δεν τους καλύστηκε διόλου και τους αντιμετώπισε, ως ίσους, όπως και ήταν, με τους αρτιμελείς δύο κόμπους. Ένας Βρετανός λοχίας, που ήταν στην Ελλάδα στα 1945-1947, ήταν μάρτυρας του βασανισμού μιας ανάπηρης κοπέλας. Διηγήθηκε. Μια ανάπηρη νέα 22 χρονών, που έδιναν επί ώρες με πατερίτσες, επιχείρησε να πηδήσει από το παράθυρο για να βρει ανακούφιση στο θάνατο από τα βασανιστήρια των δημίων της. Τα στρατοδικεία έβγαλαν τις καταδικαστικές αποφάσεις τη μία μετά την άλλη. Τυφλός Ελασίτης και με ένα χέρι κομμένο, με 17 συνολικά τραύματα πονάκι, καταδικάστηκε σε ισόβια γιατί στρατολογούσε αντάρτες, αν και τελείως τυφλός, και για χρήση πολύγραφου, αφού τυφλώθηκε. Ούτε τα προσχήματα δηλαδή. Φυλακίστηκε στο Αβέρο, μετά εξορίστηκε στη Γιούρα και κατόπιν στην Ακροναυλία. Εκεί τον έδεσαν μαζί με έναν ανάπηρο του αλβανικού μετόπου για να μην του φύγει. Τέτοια παπέρα. Στι 23 Σεπτέμβρη του 1946 εκτελέστηκε σαν ανάπηρο πατέρα τεσσάρων παιδιών στα Γιαννιτσά. Στα νησιά τη Εξορία, ανάμεσα στου χιλιάδε αναπήρου, βρίσκονται και ανάπηροι αγωνιστέ. Αρκετέ δεκάδε ήταν μόνο στην Ικαρία και τη Λίμνο στα χρόνια 1946-1947. Κατεδάφε ήταν οι άρρωστοι. Το Ιούλιο του 1947 το αστικό κράτο διόρισε διοίκηση στον ΕΣΑΠ, καταλύοντας το νόμιμο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα πέταξε έξω από το ίδιο κτίριο και τα άλλα αναπηρικά σωματεία που στεγάζονταν στο ίδιο κτίριο με τον ΕΣΑΠ. Ανάλογη επιδρομή της αστυνομίας είχε γίνει προηγούμενα και στην Ένωση Τραυματιών και Αναπήρων Πειραιώς. Όσο οι ανάπηροι αγωνιστές είχαν αυτή την αντιμετώπιση στην ίδια τους την πατρίδα, όσοι τραυματίες και ανάπηροι πήραν τον δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς, βρήκαν μια ζεστή αγκαλιά στη Σοβιετική Ένωση και τις λαϊκές δημοκρατίες. Στην Αλβανία, στην Ιουγκοσλαβία, στην Ουγγαρία, τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία νοσηλεύτηκαν πολλοί μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο αποκλειστικά για τραυματίες του Δημοκρατικού Στρατού ήταν το 250, που βρίσκονταν στο νησί Βόλιν της Πολωνίας. Πολλοί θεραπεύτηκαν, μορφώθηκαν, εργάστηκαν, δημιούργησαν οικογένειες. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μια άλλη εκδήλωσή μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω μια ακόμα δυνατή εικόνα από τις γειτονιές του κόσμου, του Γιάννη Ρήπου. Ένας, γράφει ο κομμουνιστής ποιητής,
αναφερόμενος σε έναν ανάπηρο διαδηλωτή, δεν έχει χέρια, το φυτρώνουν φτερά. Θα με επιτρέψετε να πω ότι ο θαυμάσιας ομορφιάς τύπος δεν γράφτηκε ποιητική αδεία, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν αποτελεί μια φαντασιακή μεταφορά. Και αυτό γιατί η συμμετοχή του καθενός και της καθεμιάς στον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα, πράγματι δίνει φτερά, προσφέρει δύναμη και κουράγιο. Γιατί και οι αγωνιστές που σήμερα τιμήσαμε με την εκδήλωσή μας δεν γεννήθηκαν ήρωες. Ίσα-ίσα, για να δανειστούμε έναν άλλο στίχο του ποιητή μας, ήταν απλή σαν τα δέντρα μπροστά στον ήλιο. Απόλυτα συνηθισμένοι άνθρωποι. Η ορμή, η δύναμη, τα φτερά τους πήγαζαν από την αφοσίωσή τους στον αγώνα για την επαναστατική ανατροπή, από τη συντροφικότητα, από τη συνείδηση και βαθιά πίστη στο σκοπό της πάλης τους, στο ιδανικό για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για μια δίκαια κοινωνία, για την κοινωνική απελευθέρωση. Η ίδια δύναμη εμπνέει και τον δικό μας, τον δικό σας αγώνα, με τις επιπλέον δυσκολίες και προσπάθεια που απαιτείται και χρειάζεται να καταβάλλεται. Τα φτερά όμως που μας δίνει η συλλογικότητα, η ομορφιά του αγώνα, η ιστορική γνώση και η εμπειρία και τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή, εδώ και το νόημα και η σημασία της σημερινής εκδήλωσης, μπορούν να υπερνικήσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα εμπόδια, μπορούν να μας φτάσουν όλους ψηλότερα. Εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να κερδίσει η ζωή, το δίκαιο για τον σοσιαλισμό κόσμο.